Πάμε να συνδεθούμε. Η Εύη μας έδωσε την πάσα. Σήμερα, λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της δουλείας. Ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, για ακόμα μία φορά ευχαριστώ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα. Δεν πρέπει να ευχαριστούμε ένας τον άλλον, γιατί είναι μια προσπάθεια που έχουμε να κάνουμε με την επικοινωνία, με την κοινωνία, με την καθημερινότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και σας ευχαριστώ. Θα το πω εγώ το ευχαριστώ. Είναι, είναι στοιχείο της ευγένειας, βέβαια, που σας χαρακτηρίζει, κύριε Γιαννόπουλε, διαχρονικά. Ένα στα τέσσερα παιδιά θύμα σύγχρονης δουλείας. Στοιχείο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την καταστροφή της ψυχής ενός παιδιού, όχι πρέπει να μας προβληματίσει, πρέπει να μας εξοργήσει και να μπούμε σε μια διαδικασία να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα που αφορούν τα παιδιά αφορούν όλους μας. Δεν είναι μόνο το παιδί της διπλανής πόρτας ή το παιδί κάποιας άλλης, κάποιου άλλου χωριού ή πόλης ή το παιδί κάποιας άλλης χώρας. Κάποια στιγμή θα γυρίζουν πίσω, γυρίζουν μπούμεραγκ. Και το τελευταίο διάστημα στα θέματα αυτά, στα θέματα της διακίνησης, εκμετάλλευσης παιδιών, τα σύνορα έχουν πέσει. Βλέπετε τη μία μέρα στην άλλη ένα παιδί να φεύγει από την Ελλάδα και να βρίσκεται στη Σουηδία, στην Αγγλία ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Βλέπετε ότι πολύ πιο εύκολα, πολύ εύκολα μετακινούν, διακινούν αυτοί οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τα παιδιά, είτε από χώρες που έχουν πρόβλημα, είτε από τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί λένε ότι εντάξει, Γαλλία κλπ. Πώς μετακινούνται λοιπόν τα παιδιά, με ποιο τρόπο μετακινούνται, με ποιο τρόπο μπαίνουν στη διαδικασία να εργάζονται υποχρεωτικά σε κάποιες καταστάσεις και το χειρότερο να τα υποβάλλουν ναι. σε επαιτία, να μπαίνουν σε μια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τις γειτονικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ. Υπάρχουν ολόκληρα κυκλώματα τα οποία διακινούν παιδιά. Τα παιδιά που βλέπουμε στον δρόμο ναι. Και με κάποιες γυναίκες, τα μωρά, τα μικρά, ναι. τα οποία τα επαιτούν, δεν είναι μια απλή διαδικασία κάποια μαμά που ζητάει βοήθεια κλπ. Είναι ολόκληρο σύστημα. Κύριε Γιαννόπουλε, και μιας που το αναφέρατε, σε επίπεδο Ελλάδας, ποια παράμετρος της παιδικής δουλείας σας προβληματίζει ιδιαίτερα? Είναι η εξόδηση παιδιών στην Στιτία, ναι. Εξόδηση παιδιών στην Πορνεία, ναι. Και το χειρότερο και ένα από τα χειρότερα είναι και τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτά είναι αυτά που μαστίζουν αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν μπορεί να τις βρει εύκολα παιδιών που εργάζονται, αλλά επειδή είναι λίγο αυστηρή η νόμη και γίνονται και κάποιοι έλεγχοι κατά καιρούς, ναι. είναι πολύ πιο δύσκολο η εργασία σε κάποιους χώρους που μπορεί να εκτεθούν. Έχετε έρθει αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά και πώς λειτουργείτε, πώς θα αντιμετωπίζετε, ποια η στόχευση? Κοιτάξτε, η στόχευση είναι να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, να συνεργαστούμε με τις αρχές. Γιατί το χαμόγελο του παιδιού μέσω των αρχών κάνει ό,τι κάνει. Ναι. Να ενημερώσουμε, να κάνουμε την αναφορά και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Και πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος πλέον μας έχει σαν σημείο αναφοράς. Μέσα από τη γραμμή τη 1056 μας καλεί για επαιτία, μας καλεί για κάποιο παιδί που είναι, το βλέπουν να είναι τα βράδια σε μαγαζιά, να είναι τα παιδάκια νισταγμένα. Να πηγαίνουν να ζητάνε από τα καφετέρια χρήματα. Και εσείς ενημερώνετε άμεσα τις αρχές, γίνεται κάποια αυτοψία για να επιβεβαιώσετε το περιστατικό. Ποια είναι η διαδικασία? Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτοψία. Μπορεί να πάμε σε κάποιες περιπτώσεις πολύ ακραίες. Για να δείτε. Αλλά πρέπει να ενημερώσουμε την αστυνομία. Και πρέπει να πω ότι στις περιπτώσεις που καλεί το χαμόγελο, ενώ παρηγορούνται οι πολίτες ότι δεν έχουν ανταπόκριση στη δική τους κλίση, μπορώ να πω ότι γίνεται, επιλαμβάνεται, πηγαίνει κάποιο περιπολικό, αλλά το θέμα τι κάνει το περιπολικό. Εδώ είναι το θέμα. Αν ένας αστυνομικός έχει τη διάθεση να δει τι κρύβεται, να δει τα χαρτιά που έχει, γιατί τις περισσότερες φορές είναι, τα χαρτιά είναι παράνομα πλαστά και δεν ανήκουν τα παιδιά αυτά σε αυτές τις γυναίκες, αλλά είναι μέσα από αυτή την αγοραπολισία που γίνεται μεταξύ κάποιες κλίκας κλπ. Και προσπαθούμε κάνοντας τα δυνατά δυνατά, γιατί πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν 2-3 παιδάκια συγκεκριμένα, άλλες περιπτώσεις, που έγινε επιτόπια παρέμβαση, όπως λέμε, από το χαμόγελο, με εντολή εισαγγελέα, να πάρουμε τα παιδιά να τα πάμε στο νοσοκομείο για να βρεθεί κάποια λύση.
Η κυρία αυτή πήγε στο Αυτόπορο και τι έγινε, την άφησαν πάλι και ξανασυνεχίστηκε το ίδιο. Δύο-τρεις φορές. Πόσο μπορούν να τελεπορηθούν αυτά τα παιδιά, πόσο μπορούν να αντέξουν αυτή την κακουχία. Και πρέπει να σας πω κάτι το οποίο ένας συνάδελφός σας, αξιόλογος στο BBC, ανακάλυψε και πηγαίνοντας μέχρι το σημείο εκείνο που ξεκινάνε αυτοί οι άνθρωποι που γίνει πάμπλουτοι με σπίτια μεγάλα κλπ. Και αυτό που μας είπανε και λένε είναι ότι οι χώρες που έχουν λιγότερο αυστηρούς νόμους είναι εκείνες οι χώρες οι οποίες είναι αποδέκτες της κλίκας. Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε όλοι? Πολιτεία, φορείς, συλλογικότητες, δημοσιογράφοι αν θέλετε. Πάντως να μην γίνει αυτό που έγινε πριν από αρκετά χρόνια και ήρθαμε αντιμέτωποι με την πολιτεία, με την συγκεκριμένη πολιτεία της εποχής εκείνης, όπου μαζεύαν τα παιδιά από το δρόμο λες και ήταν σκουπίδια και τα πηγαίνανε και τα πετάγανε πίσω στην Κακαβιά, στην Αλβανία, παιδιά από τη Συρία κλπ. Αυτό δεν είναι λύση, αυτό απλώς το βγάζει από τα μάτια του κόσμου. Εμάς μας ενδιαφέρει για κάθε παιδί εξατομικευμένα να ασχοληθούμε και να δούμε τι γίνεται από πού προέρχεται. Και να υπάρχει η τιμωρία στους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται παιδιά, προκειμένου αυτό που λένε και το λένε και στις συναντήσεις που κάνουμε, να τιμωρούνται για παραδειγματικά για να μην έρχονται άλλοι, γιατί κυρίως η όλη εκμετάλλευση γίνεται από το εξωτερικό, αλλά υπάρχουν και εδώ. Το ότι είναι Ρωμά δεν μας ενδιαφέρει. Τα παιδιά όταν έχουν θύματα εκμετάλλευσης είναι παιδιά και μιλάμε για παιδιά. Οπότε όλα τα παιδιά πρέπει να τύχουν τις ίδιες αντιμετώπισης. Πρέπει να πούμε βέβαια εντάχει ότι η γραμμή 116.000, η ευρωπαϊκή γραμμή για τις εξαφανίσεις, έχει χαρακτηριστεί ως κόμβος ενημέρωσης για τα θέματα διακίνησης και εκμετάλλευσης παιδιών, όπως ονομάζεται InfoDef. Και είναι η λειτουργία γραμμής βοήθειας και υποστήριξης για παιδιά θύματα, ή δυτικά θύματα εμπορίας, καθώς επίσης παροχής ενημέρωσης στο κοινό για την εμπορία ατόμων και ειδικότερα για την εμπορία παιδιών. Επίσης το σημαντικό είναι ότι το χαμόγελο του παιδιού εξασφάλισε την πρωτιά, και πρέπει να το πούμε σαν Ελλάδα, ότι ένα διεθνές εργαλείο το οποίο λέγεται GMC Engine, ναι, είναι αυτό, ανακαλύπτει και βλέπει μέσα στο βαθύ διαδίκτυο και στο σκοτεινό διαδίκτυο, ναι, και στο διαδίκτυο γενικότερα, φωτογραφίες παιδιών που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, εμπορίας, δουλείας και σεξουαλικής. Μάλιστα. Είναι και μια ή άλλη μορφή που μπαίνει κάποιος μέσα. Αυτό λοιπόν είναι η Ελλάδα που το πρωτοποριακά η φωτογραφία του παιδιού πηγαίνει και ψάχνει σε όλη σε αυτή τη διαδικασία μέσω της Amazon που μας βοήθησε με τη Διεθνή Κέντρο που το χαμόγελο συνεργάζεται. Και θέλω να πω για να καταλάβουν όλοι ότι δεν ασχολούμαστε μόνο με το να καταδεικνύουμε την Διεθνή ημέρα. Συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να σταματήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι από πολύ την σημαντικό. Πηγή. Από την πηγή. Ας το ελπίσουμε, κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,